Ένα φρικτό έγκλημα συγκλονίζει την κοινωνία της Ξάνθης στις τελευταίες ώρες, αφού άγνωστοι μαχαίρωσαν και έκαψαν ζωντανή 33χρονη στην Ξάνθη. Νεκρή βρέθηκε σήμερα το πρωί μια 33χρονη στην Ξάνθη και όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για έγκλημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 33χρονη, κόρη γνωστού επιχειρηματία της Ξάνθης που ασχολείται με την εμπορία στραγαλιών, δέχτηκε επίθεση από αγνώστους έξω από το πατρικό της σπίτι, στην οδό 40 Εκκλησιών, πάνω από την κεντρική πλατεία της πόλης. Οι δράστες προσπάθησαν, όπως αναφέρουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία, να την βιάσουν και στη συνέχεια τη μαχαίρωσαν και της έβαλαν φωτιά με βενζίνη που αφαίρεσαν από σταθεμένο μηχανάκι. Ο μαρτυρικός θάνατος της κοπέλας, όπως αναφέρει το xanthipress.gr, σημειώθηκε ακριβώς κάτω από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος των γονιών της, ενώ οι γείτονες την άκουγαν να ουρλιάζει και ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν έφτασαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής, η κοπέλα ήταν γυμνή και είχε ξεψυχήσει. Το σοκ ήταν τεράστιο για όλους τους περιοίκους και για τους άνδρες της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ στη θέα της άτυχης κοπέλας. Η 33χρονη, η οποία έμενε στη Θεσσαλονίκη, είχε πάει στην Ξάνθη προκειμένου να περάσει με τους γονείς της την περίοδο των γιορτών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της αυτοψίας από τον ιατροδικαστή, καθώς και οι έρευνες από την αστυνομία για να διαπιστωθούν τα αίτια του εγκλήματος και να συλληφθούν οι δράστες. Ναι, είχαμε ένα αποτρόπαιο έγκλημα, μια κοπελίτσα 24 χρονών, την ώρα που γυρνούσε προφανώς από τη διασκέδασή της και την ώρα που έβαλε τα κλειδιά στην πόρτα του σπιτιού, στην κεντρική είσοδο της οικοδομής για να την ανοίξει να μπει στο σπίτι της, την μαχαίρωσε άγνωστη, άγνωστος, κανείς δεν ξέρει. Και δεν σταμάτησε εκεί ο δολοφόνος της κοπέλας. Στην πιλωτή υπήρχε μία μηχανή, έβγαλε βενζίνη από την αποθήκη καυσίμων, όπως το λένε, από το ρεζερβουάρ, την περιέλουσε με βενζίνη και την έκαψε. Είναι ανάστατη η κοινή γνώμη της Ξάνθης. Πρέπει να πούμε ότι τέτοιο ιδεχθές έγκλημα, η αστυνομία το χαρακτηρίζει ιδεχθές. Δεν ξέρουμε τα κίνητρα ή το κίνητρο αυτού του ανθρώπου που έκανε αυτό το έγκλημα. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι στα χρονικά, στα αστυνομικά χρονικά της περιοχής μας, θα μπορούσα να πω, τέτοια εγκλήματα δεν έχουμε. Πολλοί πιθανολογούν να είναι κάποιο έγκλημα πάθους, να ήταν κάποιος γνωστός της. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία του πράγματος είναι ότι οι περίοικοι είδανε το λαμπαδιασμένο σώμα, είδανε το κορμί της νεαρής κοπέλας να καίγεται, κάλεσαν την πυροσβεστική, όπου και έσβησε την φωτιά, και η αστυνομία αναζητεί τον δράστη ή τους δράστες. Ξέρουμε όλοι μας σε αυτή την περίπτωση ότι οι πληροφορίες είναι φιδωλές, η οικογένεια είναι γνωστή στην Ξάνθη, μία από τις καλύτερες οικογένειες, μία από τις παλαιότερες οικογένειες στην Ξάνθη, και όπως όλοι μας αντιλαμβανόμαστε, αυτό το κακό που βρήκε την οικογένεια, όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι είναι, εν πάση περιπτώσει, η κοινή γνώμη είναι ανάστατη. Τέτοια εγκλήματα δεν βλέπουμε συχνά στην περιοχή μας.